Καμία συγκάλυψη δεν επιχειρείται στο θέμα των ύποπτων χρηματοδοτήσεων της Focus, ξεκαθαρίζει ο Γενικός Εισαγγελέας, υποδεικνύοντας ότι το θέμα δεν ξεχάστηκε. Μιλώντας στην εκπομπή του Ράδιο Πρώτο, έχουμε θέμα. Ο Κώστας Κληρίδης αποκάλυψε ότι μετά το Πάσχα θα στοιχειοθετηθούν οι πρώτες υποθέσεις. Διερευνούμε τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Μπορεί να υπάρχουν συμπεριφορές που θα αποδειχθούν ενδεχόμενα ότι είναι μεμπτές ή όχι ηθικές κλπ. Ή όχι πολιτικά ορφές. Ο Κώστας Κληρίδης αντέστρεψε με κατηγορηματικό τρόπο τα πειρά που δέχεται τις τελευταίες μέρες από πολιτικά κόμματα για το ρυθμό και τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης της ύποπτης χρηματοδότησης των κομμάτων από τη Focus. Το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων τη χάνει συνεχούς διερεύνησης και βρίσκεται προς το τέλος της. Διαρωτώμε όμως γιατί κάποιοι να διαμαρτύρονται τη στιγμή που εκείνοι είχαν ζητήσει και μάλιστα είχαν απαιτήσει την πλήρη διαλεύκανση αυτού του θέματος. Ούτε από προσανατολισμό προσπάθησα να κάνω, ούτε το συνδέω με κανένα άλλο θέμα, ούτε υπάρχει καμιά σκοπιμότηση. Απλώς δεν δέχομαι να είμαι υπό κατηγορία ότι σκέπασα αυτό το θέμα ή το ξέχασα κλπ. Βαριές κουβέντες αντάλλαξαν εκ νέου τα τρία μεγάλα κόμματα, Δυσία, Κελ και Δίκο, για το σκοπό των χρηματοδοτήσεων από τη Focus. Πρώτοι που είχαν απαιτήσει την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκαση του συγκεκριμένου ζητήματος ήταν το ΑΚΕΛ. Δεν έχουμε τίποτε απολύτως να φοβηθούμε. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη και διευκρινίζω για ακόμα μια φορά ότι θα πάμε μέχρι τέλους με αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο πήραν αυτά τα χρήματα τα δύο κόμματα, για να εξυπηρετήσουν των κοινών του σκοπών το 2008 να μην επανεκλεγεί ο Τάσος Παπαδόπουλος? Για ποιον λόγο προσπάθησαν να αποκρύψουν τις διαδρομές παράδοσης αυτών των χρημάτων? Το ΑΚΕΛ πρέπει να διαλέξει. Τελικά πήραν τα χρήματα και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή όλοι τα παίρνουν, ή λέει ότι δεν τα πήραν τα χρήματα? Υπενθυμίζουμε ότι το 2008 το Επιτελείο Κασουλίδη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός απλώς επιχορηγούσαν τα εισιτήρια των φοιτητών, όταν άλλοι έδιναν εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Εν πάση περιπτώσει, ούτε οι εκλογές του 2008, ούτε οποιασδήποτε άλλες γίνονται για να εκτοπιστεί κάποιος, αλλά για να εκλεγεί ένας πρόεδρος. Ο Γενικός Εισαγγελέας κλήθηκε εξάλλου να σχολιάσει το επίμονο ερώτημα του Δίκο για τη μη δίωξη του Ανδρέα Βιεννόπουλου μέχρι σήμερα. Είναι δύσκολες πολυπλοκές και πολύτσιχες. Δεν μπορείς όμως έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρείς ότι εμπλέκεται σε κάποια ποινικά δικήματα να τον ανακρίνεις για ένα μόνο πράγμα. Γίνεται μια συγκεντρωτική εργασία και όταν είναι έτοιμες οι ανακριτικές αρχές, και το τονίζω αυτό, οι ανακριτικές αρχές, τότε ναι, θα έρθει η ώρα. Πλήρη διαφάνεια όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, ζητούν Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι. Για τόσο μεγάλα ποσά, εάν αυτά τα ποσά που πήραν από τη Focus τελικά αποτέλεσαν αιτία για να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε συμφέροντα είτε του κ. Βιεννόπουλου είτε της Focus μέσα από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε, αν ήθελαν, να αποδείξουν τη μη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο αυτό, να βοηθήσουν την νοημική υπηρεσία και όχι να την πετροβολούν καθημερινά μέσα από επικοινωνιακά παιχνίδια. Να απαντηθούν τα ερωτήματα ποιοι, πώς, πότε και γιατί τα πήραν από τη Focus, ζητεί το Ευρωκό και καλεί το Γενικό Ελεγκτή να προχωρήσει σε έλεγχο όλων των ευρωεκλογικών δαπανών από το 2003 και μετά.